Σε ισχύ βρίσκεται ο διαγωνισμός μέσω του οποίου θα κατασκευαστούν νέες προβλήτες για μικρά σκάφη αναψυχής στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 220.000 ευρώ και η πρώτη φάση του αναμένεται να ολοκληρωθεί ενός του 2019, λίγο πριν το Πάσχα. Συνολικά θα κατασκευαστούν τρεις προβλήτες, καθώς και θα τοποθετηθεί ένα τρέιλορ μέσω του οποίου τα σκάφη αυτά θα μπορούν να μετακινούνται εκτός νερού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Black Sea, στο οποίο μάλιστα συμμετέχει το Μπουργκάζ και το Βατούμι της Γεωργίας. Έγινε το kick-off meeting, η ανακτήρια διαδικασία. Τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ καλά και με γρήγορο χρόνο. Και μπορούμε να σας πούμε ότι ο οργανισμός τις προηγούμενες μέρες εκήρυξε, έβγαλε στον αέρα τον διαγωνισμό για την προμήθεια τριών πλωτών εξεδρών, οι οποίες θα δώσουν αρκετές σημαντικές θέσεις λιμενισμού, κυρίως για σκάφη που αναψυχής που έρχονται το καλοκαίρι και θέλουν να δέσουν στο λιμάνι. Καθώς επίσης και την προμήθεια ενός τρέιλορ ανυψωτικής δύναμης περίπου 25 με 30 τόνους, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα τοπικά αλλά και τα άλλα, αυτά που έρχονται, σκάφη αναψυχής και άλλα σκάφη μέχρι τέτοιου βάρους, για να μπορούμε να τα βγάζουμε από την ράμπα που έχουμε έξω για να μπορούν για να συντηρηθούν. Η δεύτερη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, θα έρθει όταν ιδιώτης επενδυτής διεκδικήσει την κατασκευή και εκμετάλλευση περισσότερων μαρίνων στην περιοχή. Δεδομένο για το οποίο η διοίκηση του οργανισμού δηλώνει αισιόδοξη ότι θα συμβεί στο κοντινό μέλλον. Οι πλωτές εξέδρες αυτές που θα μπουν στο μικρό το λιμανάκι είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι το οριστικό βήμα. Συνοδεύονται με όλη την υποδοχή για την παροχή νερού στα σκάφη επί τόπου, με όλη τη δυνατότητα με τα πίλαρ, τα ηλεκτρικά συστήματα και για να μπορούν να παίρνουν ρεύμα επί τόπου δίπλα στο σκάφος τους. Είναι σύγχρονες πλωτές εξέδρες. Δεν είναι η οριστική λύση, αλλά ουσιαστικά εξοπλίζεται το λιμάνι μέσα στο λιμάνι για να μπορεί να αξιοποιήσει, ας πούμε, 50 θέσεις επιπλέον για αυτό το σκοπό. Η οριστική λύση είναι προφανώς θα δοθεί έξω από το λιμάνι, στην περιοχή της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης, όπου μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ξεκινήσει, ελπίζουμε, για το κομμάτι των συνδυασμένων μεταφορών, το οργανισμός μαζί με την υπόλοιπη τοπική κοινωνία θα καθορίσει την θέση, τον τρόπο και το είδος του ελιμενισμού των πλοίων, είτε δηλαδή με μία μαρίνα, είτε με πλωτές εξέδρες καινούργιες, είτε με ένα καταφύγιο που είναι προφανώς στη Δυτική Χερσαία Ζώνη, στην περιοχή του Αγίου Εύπλου. Το ζήτημα πρόκειται να προχωρήσει σημαντικά όταν τελικώς θα δημιουργούν 200 με 300 θέσεις για τέτοια σκάφη, προσδίδοντας μια σωρία θετικών επιπτώσεων στον τουρισμό και συνάμα στην οικονομία της περιοχής. Έγινε η διακήρυξη, οι διαγωνισμοί γίνονται μέσα στο Μάρτιο και εκτιμούμε ότι ο ανάδοχος, ιδιαίτερα για τις πλωτές εξέδρες, θα είναι πριν το Πάσχα, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει τις προβλήτες αυτές, οι οποίες δεν έχουν ένα ρόλο μόνο ελιμενισμού, είναι κατάλληλα, είναι βαρέως τύπου και έχουν τη δυνατότητα να μετριάζουν, όχι να μηδενίζουν, αλλά μετριάζουν και τον κυματισμό που υπάρχει μέσα στο λιμάνι, το λεγόμενο αντιμάμαλο για τους ναυτικούς, για να μπορέσουν να μην σημειώνονται κίνδυνοι, ιδιαίτερα στους νοτιάδες. Νομίζουμε ότι μέσα στο 2019 το λιμάνι θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περισσότερα σκάφη αναψυχής. Το πρώτο βήμα σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του οργανισμού στα ζητήματα του θαλάσσιου τουρισμού.